Διαφωνίε μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προκάλεσε η απόφαση τη Δημοτική Αρχή να μετακινήσει το γραφείο του συμπαραστάτη του Δημότη και τη Επιχείρηση από το Δημαρχιακό Μέγαρο στο κτίριο που στεγάζονταν η Δημοτική Αστυνομία στη Μοναστηρίου 93. Το κτίριο δεν διέθετε τι απαραίτητε υποδομέ για να στεγάσει την ανεξάρτητη αρχή με αποτέλεσμα η μεταγκατάσταση να προκαλέσει αντιδράσει. Κανονικά η τρίχα έγινε τριχιά. Ο συμπαραστάτη του Δημότη λειτουργεί. Βοηθάει το, τον πολίτη Βοηθάει παράλληλα και το Δήμο να διορθώνει σφάλματα που κάνει. Δηλαδή, σφάλματα γίνονται άπειρα. Δεν υπάρχει καμία εμβολία για αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έχουν αποκατασταθεί αυτέ οι αυτέ. Ο Δήμαρχο Θεσσαλονίκη δήλωσε ότι εμένει στη θέση του για μετακίνηση του γραφείου του Συμπαραστάτη. Ενώ σύμβουλοι τη Αντιπολίτευση εξέφρασαν διαφορετική άποψη. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει εδώ. Πρέπει εδώ στην, στο Δημαρχείο, που είναι οι υπηρεσίες, που οι δημότες το ξέρουν, που έχουν πιο εύκολη πρόσβαση, άρα σε αυτό το πρώτο ερώτημα απαντώ με σαφήνια και μπορώ να ακούσω και όλους τους ανθρώπους που λένε ότι όχι για αυτού τους λόγους. Πρέπει λοιπόν, στα αλήθεια, να βρίσκεται πολύ κοντά στις υπηρεσίες, να στεγάζεται στο κεντρικό δημαρχείο που βρίσκεται και η πλειοψηφία των υπηρεσιών. Δεν νομίζουμε ότι το πρόβλημα που απασχολεί τους δημότες το λαό αυτής της πόλης ότι είναι το γραφείο που θα στεγάσει το συμπαραστάτη του δημότη. Συμπληρώνω, συμπληρώνω γιατί δεν ξέρω για κάποιο περίεργο λόγο ο τίτλο δεν είναι ακριβή. Είναι στην παραστάτηση του Δημότη και τη επιχείρηση. Η άποψή μα είναι ότι εφόσον έχει ξεκινήσει εδώ στο Δήμο, καλό είναι να συνεχίσει στο Δήμο μέσα. Βεβαίω, ε, δεν ξέρω αν αυτό ε, μπορεί να συμβεί. Εμεί πιστεύουμε ότι το κριτήριο επιλογή τη έδρα του είναι η προσβασιμότητα που θα έχει το γραφείο του από του πολίτε. Οι πολίτε έχουν ταυτίσει αυτό το κτίριο εδώ έρχονται για τα δημοτικά πράγματα. Νομίζουμε ότι πρέπει να παραμείνει εδώ, διότι εδώ διευκολύνεται στο να έχουν πρόσβαση όλοι οι δημότε. Ο ίδιο ο συμπαραστάτη του Δημότη και τη Επιχείρηση, Τόλη Αγγελόπουλο, ζήτησε το γραφείο του να παραμείνει εντό του Δημαρχείου, ώστε να μπορεί να έρχεται σε άμεση επαφή με του δημότε αλλά και του εργαζόμενου τη υπηρεσία. Είναι πάγια πρακτική το γραφείο των συμπαραστατών του Δημότη παντού στην Ελλάδα να λειτουργεί μέσα στα δημαρχία. Γιατί έρχεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη, με τον πολίτη που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εκείνη τη στιγμή κάτω σε μια υπηρεσία και θέλει κάπου να πει τα παράπονα του, αυτό που λέγαμε τα παράπονα όχι στο δήμαρχο πλέον, τα παράπονα στο συμπαραστάτη, τα παράπονα για να τα κάνεις πρέπει να υπάρχει εγκύτητα με το πρόβλημα. Την τελική απόφαση για το ζήτημα θα λάβει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης.